τον απόλυτο έλεγχο. Από εκείνο το σημείο και μετά πιστεύω ότι έτσι πως έπαιξε ο ΠΑΟΚ επέτρεψε στον Λεβαδία Πανετσά να πει στο παιχνίδι. Εντάξει, δεν μπορούσαμε να παίξουμε διαφορετικά γιατί εμείς σήμερα παίζανε οι αντίπαλοι και εμείς κοιτούσαμε. Δεν μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο, ακουμπάς κάποιον και δεν μπορείς να τον ακουμπήσεις. Κοιτάξτε, είμαι πολύ ευχαριστημένος να σταματήσω εδώ. Δεν θέλω να ασχολούμαι. Εγώ από το καλοκαίρι είπα ότι πρέπει να κερδίζουμε και τους διαιτητές. Και σήμερα, δόξα σε ο Θεός, έγινε αυτό. Βοήθησε η Παναγιά πολύ σήμερα. Φορτωθήκαμε πάλι με κάρτες. Χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών γιατί ερχόμασταν από δύο συνεχόμενα παιχνίδια εκτός έδρας με ήττα και είπαμε ότι σήμερα πρέπει να κρατηθούμε στην κορυφή πάση θυσία γνωρίζοντας όλες τις αντίξωες συνθήκες που θα επικρατούσαν στο παιχνίδι. Κάναμε δύο γκολ, είχαμε ένα δοκάρι, ευκαιρία. Δεν ξέρω εάν είναι πέναλτι, το άλλο δεν γνωρίζω. Αλλά σήμερα τα παιδιά κατέθεσαν και την ψυχή τους γιατί είχαμε πάρα πολλά προβλήματα και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και πριν από το παιχνίδι. Συν το ότι ο αντίπαλος ήταν πιο φρέσκος από εμάς. Πάντα οι αντίπαλοι μας έχουν μια μέρα ξεκούραση παραπάνω. Τώρα πώς γίνεται αυτό? Συμβαίνει, τι να κάνουμε. Το αντιμετωπίσαμε 5 μήνες περίπου τώρα από τον Αύγουστο. Αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή θα ερχόταν και οι κάρτες, θα ερχόταν οι τραυματισμοί, θα ερχόταν η ταλαιπωρία. Και μετά έπρεπε να βάλει το χεράκι της Παναγία και το έβαλε και να την ευχαριστήσουμε όλοι μας και να ευχηθούμε σε όλους καλές γιορτές. Ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλους σας Κύριε. Σας, στις οικογένειές σας, σε όλο τον κόσμο. Επίσης, είδαμε σχεδόν σε κάθε φάση στον πάγκο διαμαρτυρίες και ολιγμένες. Αν ήταν δικαιολογημένες, γιατί λέτε διαμαρτυρίες? Ήταν δικαιολογημένες, το λέτε εσείς. Σχόλιο κάνω για να το ρωτήσω. Είδαμε τους παίκτες στον χώρο εκνευρισμένους σε αυτό που είναι δικαιολογημένες. Για όλα αυτά, λέτε όλοι, δεν μιλάμε για τη διαιτησία. Κοιτάξτε, δεν μιλάμε, δεν μπορώ να μιλήσω εγώ. Δεν θα μιλήσω εγώ για τη διαιτησία. Απαγορεύεται. Εγώ δεν θα παίξω κανένα στο παιχνίδι. Το δικό σας κόμμα. Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Όταν γνωρίζει ότι ο άλλος έρχεται να σκοτώσει, εσύ δεν βγαίνεις μπροστά του. Κρύβεσαι. Και εμείς παίζουμε κλεφτοπόλεμο. Καταλάβατε. Και αυτό θα κάνουμε μέχρι το Μάιο μήνα. Εγώ παρακάλεσα την Παναγία να μου δώσει το πρωτάθλημα. Να δώσει το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Και δεν ζήτησα τίποτα άλλο. Να μου δώσει κουράγιο και εμένα και τα παιδιά και τη διοίκηση και όλο τον κόσμο να κάνει υπομονή γιατί αυτό που έγινε τώρα που αγανακτεί ο κόσμος, αν αγανακτήσουμε κι εμείς, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα γίνουν εντελώς διαφορετικά και θα κάνουμε αυτό που είπα προηγουμένως. Να βγούμε μπροστά να μας σκοτώσουν εύκολα. Δεν θα το κάνω εγώ αυτό. Καταλάβατε. Όσο εσείς να με πιέσετε, όσο αυτοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο να με πιέζουν, εγώ δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα. Ξέρετε, δεν πιέζουμε εμείς. Όχι, πιέζει. Εγώ να σας πω κάτι μόνο για να ξέρετε. Πρώτη φορά είμαι 61 χρονών. Έχω παίξει μέχρι 38 χρονών ποδόσφαιρο. Από τα 12 μου. Έχουν δει τα ματάκια μου πάρα πολλά. Σαν προπονητής έχω μια 20ετία και πάνω. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το σημερινό. Και μιλάω σοβαρά. Απλά όμως είμαι εδώ. Είμαι εδώ για να το αντιμετωπίσω. Δεν θα δώσουμε τροφή. Κότσο, καλωσορίζουμε το 2015 στην κορυφή. Αν θέλατε να κάνετε μία ανασκόπηση αυτού των μηνών, το ταμείο είναι πιο θετικό από ό,τι περιμένατε ξεκινώντας την προετοιμασία στην Ολλανδία?
Νομίζω ότι την ερώτηση αυτή την κάνετε εσείς στον εαυτό σας και να απαντήσετε. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν το πρωτάθλημα, με το ρόστερ που είχαμε και αυτά όλα που άμα γυρίσετε πίσω πριν από 5 μήνες, 4 μήνες και δείτε τι γράφατε και τι λέγατε, θα καταλάβετε γιατί πρέπει να ευχαριστήσουμε την Παναγία που είμαστε εδώ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εγώ όμως έχω εμπιστοσύνη και στην ομάδα και στους παίκτες μου, αλλά περισσότερο έχω εμπιστοσύνη στην Παναγία, να το γνωρίζετε. Με αυτήν θα προχωρήσουμε, με αυτήν θα πάμε και όταν είναι η Παναγία μαζί μας, ό,τι και να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Όταν ο Θεός με θυμών, ουδείς καθυμών. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Καλά Χριστούγεννα, κύριοι. Να είστε καλά, ευλογημένα. Ευχαριστώ.